χαρά, με λένε Μπάμπη και μόλις αποφυλακίστηκα. Ήμουν 30 χρόνια στη φυλακή και τώρα έχω άδεια μικροπολιτή. Προσπαθώ να βγάλω λίγα χρήματα, να ενταχθώ στην κοινωνία. Αυτό το κεραμικό το φτιάξει στη φυλακή και το πουλάω 30 χιλιάρικα. Πόσο? 30 χιλιάρικα αυτή τη μαλακία? Ρε φίλε μου, τη δίνεις τώρα, μην με απορρίπτεις. Με τέτοια συμπεριφορά τους ανθρώπους βρέθηκα στη φυλακή. Καλέ, άστο, μην τον τζιτώνεις. Όχι, να σας πω, αυτό το κομμάτι εδώ είναι υπέροχο. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Έτσι, να μιλάς γλυκά γιατί εγώ είμαι νευρικός άνθρωπος. Μια κουβέντα δεν ξέρεις που μπορεί να βρεθείς και να βρεθώ. Εμένα που με βλέπεις για μια κουβέντα έφαγα το κουμπάρο με την καραμπίνα. Α, τέζα κουμπαρός. Καλά, να σας πω κάτι, μην το παίρνετε πολύ βαριά, συμβαίνουν αυτά. Τι συμβαίνουν, τι μας λες τώρα? Αυτό είναι νευρικός λέμε ο άνθρωπος. Δηλαδή τι σου είπε ο κουμπάρος ας πούμε και τον έφαγες? Με είπε άχρηστο. Και για ένα άχρηστο τον καθάρισε τον άνθρωπο? Όχι, δεν έπρεπε να το πει αυτό. Αυτό το πράγμα, δεν, το άχρηστο, συγγνώμη, και εγώ δεν ξέρω αν θα το ανεχόμουν. Όχι, δεν μου λέμε, συμφωνώ με τον κύριο εγώ. Συμφωνώ. Καλά, περασμένα, ξεχασμένα. Τι λες τώρα, αυτά τα πράγματα που σας έκαναν ήταν ευάναυσα. Πάμε σιγά σιγά. Δεν τελείωσα ακόμα. Αυτό μου την κάρφωσε περισσότερο ήταν ότι κουβαλήθηκαν για τα ξαδέρφια του κουμπάρου να μου ζητήσουν τον λόγο. Α, κοίταξε. Κακώς ανακατευτήκαν τα ξαδέρφια του κουμπάρου. Τι θέλαν τα ξαδέρφια, με συγχωρείς, γιατί ανακατέβεσαι? Σωστά, γι' αυτό τα καθάρισα και τα τρία. Και τα τρία. Και τα τρία. Κουμπάρους τέσσερις. Μην γίνουμε έξι. Να σας πω, πόσο το δίνετε, είπατε? 30 χιλιάρικα. Νομίζω ότι το αδικείτε και λίγα δίνετε. Φέρει 30.000. Γρήγορα, μην κοιτάς, φέρει 30. Τώρα φέρνει 30.000.